Αγχωτική αλλά πολύ σημαντική νίκη πήρε σήμερα ο αθλητικός όμιλος του Μπακίου, επικρατώντας 1-0 του Ρεθυμνιακού στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής των Μπαράζ για την άνοδο στην τρίτη εθνική. Το χρυσό γκολ για τους Μεσαρίτες σημείωσε στο 84ο λεπτό ο Νίκος Μεταξάκης, λυτρώνοντας την ομάδα του που είχε δυσκολίες στη διάσπαση αντίπαλης άμυνας. Ο ΑΟΤ χρειάζεται πλέον ένα βαθμό για την άνοδο, την οποία θα έχει την ευκαιρία να κλειδώσει στο εντός έδρας παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με αντίπαλο το Μανδραϊκό. Η ομάδα της Μάνδρας επικράτησε σήμερα 2-1 του Απόλλων Αγίου Ιωάννη, ο οποίος είναι σε μειονεκτική θέση, έχοντας και ρεπό στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής. Όπως προαναφέραμε, την τελευταία αγωνιστική παίζουν ΑΟΤ Μανδραϊκός και με μια ισοπαλία ανεβαίνουν και οι δύο. Εφόσον υπάρξει νικητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα ανέβει ο νικητής του αγώνα και ο Απόλλων. Εκτός και αν κερδίσει με μεγάλο σκόρ η Νεάπολη τη Νέα Ιωνία, με τους Λασιθιώτες να διατηρούν ακόμα μαθηματικές ελπίδες. Πάρα πολύ δύσκολη νίκη, αγχωτική θα έλεγα. Ξέραμε ότι ο Ρυθμιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν μας ξεγελούσε καθόλου η συγκομιδή βαθμολογική που έχει. Νομίζω ότι είχαμε περισσότερο άγχος, περισσότερο στρες θα έλεγα στο παιχνίδι από ό,τι περίμενα. Υπήρχε πολλή πίεση. Ενώ είχα πει στα παιδιά ότι δεν υπάρχει λόγος να μπούμε μέσα, κάνουμε το παιχνίδι μας. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα φτιάξεις έτσι όπως θέλεις. Τέλος καλό όμως όλα καλά. Ήρθε ένα πολύτιμο τρίποντο με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Μεταξάκη. Αυτό που κρατάω σήμερα είναι η νίκη, 3 πόντοι και ότι είμαστε με το 1,5 πόδι στη ΓΑΜΑ Εθνική.